Βρίσκεστε εδώ έξω από το Grand Hotel και δεν σας αφήνουν να μπείτε μέσα για να διαμαρτυρηθείτε, κύριε Πολυχρονίδη. Ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε. Είναι εκπρόσωποι 2.000 οικογενειών μικρομετόχων, οι οποίοι από μια μέρα στην άλλη βρεθήκανε στο δρόμο. Πετάχτηκαν κυριολεκτικά στο δρόμο χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Πρόκειται για ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι μια ολόκληρη ζωή δουλεύανε για να δημιουργήσουν μια μικρή περιουσία και η οποία περιουσία χάθηκε από μια μέρα στην άλλη. Ζητήσαμε να έχουμε επαφή με τον Υπουργό, ενώ στην αρχή μας είπαν οκ, μετά μας είπαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για δημιουργική κουβέντα και θα μας δοθεί σε μια επόμενη επίσκεψη του Υπουργού η δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του. Ζητήσατε να μπει μια αντιπροσωπεία στο συνέδριο να πάρει, γιατί μιλάνε για τον ΟΑΣΤ αυτή Ναι, ζητήσαμε να μπούμε, να παρευρεθούμε, να πούμε την άποψή μας. Φυσικά δεν μας δόθηκε η δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μαύρα Χριστούγεννα και θα κάνουν και μαύρο Πάσχα. Γιατί και τα 100 και τα 200 ευρώ που παίρνανε οι μικρομέτοχοι στις δύσκολες εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα για τις οικογένειες αυτές.